Όλα έτοιμα λοιπόν, μετά και τις ανταγωνιστικές φωτογραφίες των δύο ομάδων, για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Καστοριά Θύελλα Κατσικάς. Πέμπτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο. Μπαράζ ανόδου γάμα εθνικής κατηγορίας. Ένα μάτς με μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες που βρίσκονται στην τρίτη θέση ισόβαθμες. Θα κάνει μια προσπίεση, πιέζεται όμως. Θα τα καταφέρει, θα κάνει και το σουτ. Απόκρουση από τον Κοσμίδη. Πρώτη καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό για την Θύελλα Κατσικά με τον Παπουτσί. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά, out! Από τον Πολυχρόνη πρέπει να ήταν αυτή η κεφαλιά. Καλή στιγμή για την ομάδα της Θύελλας Κατσικάς. Και σιγά τώρα με τον Παναγιωτίδη, μπαλιά για τον Τζερεμέ στο χώρο του κέντρου. Δεξιά για τον Σβύρο, για να δούμε. Είναι κοντά του και ο Χασάη. Θα κάνει την μπάσα Σαββόπουλος, πλασέ, γκολ! Η μπάλα απέκρουσε στον τερματοφύλακα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καστοριά. Στο 23. Εκτελείται κάποιος κόρτας μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει την παίκτη της Καστοριάς. Προσπαθούν να βγουν τώρα στην κόντρα, για να δούμε, κεφαλιά. Ο Σαββόπουλος θα πάρει και την κόντρα. Σαββόπουλος τώρα, για να δούμε, είναι και άλλοι δύο συμπαίκτες. Θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Γκέκα. Γκέκας και πάρει για τον Σαββόπουλο offside. Να, πολύ μεγάλη ευκαιρία, κακή επιλογή από τον Γκέκα. Ελέγχουν οι παίκτες της Θύελλας. Δεξιά τώρα με τον Ψαρά. Αλλάζει πάσα με τον Γούλα. Πιέζουν οι παίκτες της Καστοριάς. Και πάλι ο Γούλας. Σου του Γούλα, out! Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Θύελλας. Στο 36, σε αυτό το αριστερό μονοκόμματο σουτ σιρτό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μονομαχίες. Σαββόπουλος κατά μέτρα από αριστερά, offside όμως. Διαμαρτύρονται έντονα οι παίχτες της Καστοριάς για αυτή την υπόδειξη του πρώτου βοηθού του Φακάνα. Στο χώρο του κέντρου, στο προσκήνιο Καστοριά με τον Χασάη. Χασάη. Κάνει ωραία ατομική προσπάθεια. Χασάη που επιμένει, θα σπάσει την μπάλα για τον Τζερεμέ, offside. Μια καλή στιγμή πήγε να δημιουργηθεί για την ομάδα της Καστοριάς. Ήταν όμως ο Τζερεμέ σε θέση offside. Θα έβγαινε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα τον Καραμάνη και του Κοσμίδη. Τροφοδοτεί τον Μίνο. Και εδώ αριστερά τώρα τον Κιζερίδη και πάλι Μίνος. Πιο πίσω για τον Παναγιωτίδη. Σβύρος και αυτός τον Παναγιωτίδη, παραλίγο να γίνει το λάθος. Από τον Σβύρο, απομακρύνει ο Παναγιωτίδης. Μονομαχία στο χώρο του κέντρου. Είναι ο Σαββόπουλος, Σαββόπουλος τώρα. Κάνει μια προσπάθεια, θα δώσει την πάσα. Χασάει, σουτ, γκολ, 1-0 για την Καστοριά στο 60. Στο 60 λοιπόν η Καστοριά ανοίγει το σκορ με τον Γιάννη Χασάη. Πολύ καλή προσπάθεια αυτή, το αριστερό πλασέ. Η Καστοριά βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Καστοριά Θύελλα Κατσικά 1-0. Να δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Καστοριά όμως έχει πάει και στη γραμμή εκεί πέρα και ο Ευαγγέλου. Θα μπει και αυτό στο παιχνίδι.
Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν. Για να δούμε ποια θα είναι στην επόμενη μισή ώρα που επομένει για να λήξει το παιχνίδι. Και στο έγινε πάλι τώρα εδώ πέρα. Θα γίνει ένα δυνατό σούτ από τον Τζερεμέ. Η μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή για την Καστοριά. Στο 62. Χασάει, πιέζεται, σβήρος, θα βγάλει τη σέντρα. Απομακρύνεται εκεί με κεφάλια ο Πάνος, η καρδιά της άμυνας για την Θύελα Κατσικά. Ελέγχει τώρα εκεί πέρα ο Γούλας. Φάουλ. Φάουλ που σφυρίζει για τους Παγώνες. Διαμαρτυρίες από την κερκίδα. Μπράβο, μπράβο, Χάσα. Θα πρέπει να ανοιχτεί και να ζητήσει την ισοφάριση. Τώρα εδώ πέρα έχουμε τον Γούλα για την Κατσικά. Παράλληλη σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 82. Όλη η κερκίδα είναι στο πόδι. Περιμένει να πανηγυρίσει. Στο προσκήνιο της Καστοριάς που πιέζουν, για να δούμε στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά. Για να δούμε ο Ευαγγέλου φεύγει μόνο στο offside. Είμαστε στο 95. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Θύελλας Κατσικάς. Εκτελείται, απομακρύνουν οι παίκτες της Καστοριάς. Έξω από μεγάλη περιοχή. Έχουμε τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα. Καστοριά Θύελλα Κατσικά 1-0. Πολύ μεγάλη νίκη. Νίκη τεράστιας βαθμολογικής σημασίας που ισοδυναμεί με άνοδο. Βλέπουμε εδώ πέρα τους πανηγυρισμούς. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 1-0. Βλέπετε τον κόσμο εδώ να εκφράζει κάποιες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή που είχε αποχωρήσει από το γήπεδο. Τελικό αποτέλεσμα Καστοριά Θύελλα Κατσικά 1-0. Εμείς θα μείνουμε ζωντανά εδώ στο centranews.gr. Θα μείνουμε εδώ πέρα να πάρουμε και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Κοντά μας ο Πέτρος Τσούκλης. Μεγάλη νίκη, νίκη ανόδου. Πολύ μεγάλη πραγματικά. Είμαι πολύ συγκινημένος πραγματικά για αυτά τα παιδιά. Κάνουμε φοβερή προσπάθεια. Ταξίζουμε συγχαρητήρια όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια. Ήταν δύσκολη νίκη. Την περιμένουμε έτσι, την περιμένουμε. Ναι, πολύ μαχητική ομάδα της Θύελλας. Ναι, είναι από τις καλές ομάδες και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα πάντως, ότι έχουμε καλή ομάδα. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, πιστεύω ναι. Είμαστε με το ένα πόντο στη Γάμα Αθηνική. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και τα αποτελέσματα, υπάρχει σήμερα κάνει τυφλό. Έχουμε και ένα παιχνίδι εντός έδρας. Πρέπει να πάρουμε 4 βαθμούς για να πούμε ότι βγήκαμε. Θα πάμε την άλλη αγωνιστική μέσα στο Αγρίνιο και θα δούμε. Ο κόσμος σήμερα. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να έρχεται στο γήπεδο να μας βοηθάει γιατί είναι μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κόουτς, η ομάδα σου έχασε τα μαχητική. Ίσως και αυτή σήμερα είναι από τα τελευταία χαρτιά στην προσπάθεια για την Γάμα Αθηνική. Το παλέψεις το παιχνίδι και θα μπορούσε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, νομίζω ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η ομάδα μου δικαιούταν κάτι παραπάνω σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Νομίζω και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο δικαιούμαστε να πάρουμε κάτι από αυτό το μάτς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Καστοριάς για τη νίκη. Θα κοιτάξουμε τώρα τη συνέχεια. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Νομίζω έχουμε τη δυνατότητα μετά από ένα κακό παιχνίδι που κάναμε στην Κατσικά να γυρίσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά αντεπεξήλθαν στις καταστάσεις του αγώνα. Δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και νομίζω ότι αδικούμαστε λίγο από το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.